αδέρφια μου, πρέπει να φτάσουμε σε δοκιμασία τέτοια. Άλλοι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν. Γιατί μπορεί να φύγουν από μια καρδιά ξαφνικά, από ένα μέρα τροχαίο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Λοιπόν, άραγε ο Κύριος, θα πω, επειδή είναι ο καινούριο χρόνος, δοξάζω τον Θεό που ξανασυναντηθήκαμε με τον καινούριο χρόνο. Ο καινούριο χρόνο είναι του Θεού. Ο Θεός μοιράζει τα πάντα. Για ο παλιός ο χρόνος του Θεού ήταν πάλι και αναθεωρούμε τον παλιό τον χρόνο. Κάνουμε μία ανασκόπηση. Ποιοι είμαστε και αν δούμε πραγματικά ποιοι είμαστε απέναντι στο Θεό, δεν μπορούμε να ατενίσουμε σωστά. Σαν τον τελώνη που έλεγε η λάστη τίμη το αμαντολό. Που σημαίνει ότι πρέπει την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος φέτος το 1996 να την εκμεταλλευτούμε πνευματικά. Παρακαλώ. Σε τι οφείλεται πάλι το ότι ένας μνησίκακος και εκδικητικός άνθρωπος γίνεται άκακος, αγαπά τους εχθρούς του και ξεχνά κάθε τι το κακό που του έκαναν οι άλλοι, στο ότι τον αναγέννησε η Θεία Χάρις? Λοιπόν, η Θεία Χάρις πάντοτε αναγεννεί τον άνθρωπο και τον αλλάζει. Και αυτό, επειδή σχεδόν είναι ίδιο με κάτι πατήματα άλλα πιο όλα με πάνω, έχετε εμπειρίες όλοι σας ότι ενώ υπήρχαν άνθρωποι που κινιόντουσαν σε κάποιο χώρο που δεν ήταν σωστός, ξαφνικά λέμε μα αυτός. Παράδειγμα, τον εαυτό μου. Ούτε καν φανταζόμουν ότι θα ήμουν εγώ εδώ ανάμεσά σας και θα κάνω κάποιο κίνημα. Μήπως είναι δικό μου. Επιδίωξα εγώ να κάνω τέτοια πράγματα, εσύ που είσαι παρόν. Ομολόγησε. Επιδίωξα εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Όχι. Όχι. Κατά Θεού. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε υποχρεώσει από το Θεό. Μπράβο. Ότι πάσα ως την ομολογήση με τον ανθρώπινο θα τον ομολογήσω και εγώ. Έμπροσε τον πατρό μου. Το λέω όλα με κατίνα σε σένα που να με ξέρεις. Ξέρεις τι να με υπόθεσαι. Πρέπει να ομολογήσουμε. Πρέπει να ομολογήσουμε. Να το αποφύγουμε αυτό, γιατί υπάρχει πολύ και δυναμή, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, να πάμε το άλλο. Άστο. Πήγαινε στο 309. Αναβάς εις ύψος, εγμαλωσίαν και έδωκε δόγματα, χαρίσματα της ανθρώπης. Λέει, αναβάς εις ύψος, εγμαλωσίαν. Άραγε ανέβηκε και τράβηξε πάνω, και εκμαλώδησεν ή σε εκμαλωσία. Ποιον εκμαλώδησεν? Τον αρχαίκακο. Το προπατορικό αμάρτημα που είπε και ο παππούς από εδώ. Άραγε, για να τους πήρε πάνω, πάει να πει ότι ο Αναβάς είχε πρώτα κατέβει. Για να τους πάρει πάνω, διότι αυτός που είχε εξουσία και είναι ο Θεός των ανθρώπων και του Μαμονά, και της μέρημνας της βιωτικής, είναι στη γη πάνω. Έχει εξουσία εδώ. Άραγε, ανεβαίνοντας, είχε πρωτήτερα κατέβει. Και είχε νικήσει κατά κράτος τον σατανά και τον πονηρό και τον πήγαινε προς τα πάνω. Για να μας ελευθερώσει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο πατέρας εκεί. ... Αν έχει τελεία. Εκ του κόσμου κι εσύ, καθώς εγώ εκ του κόσμου κι εμεί. Αυτά τα λόγια του Ιησού Χριστού αφορούν τους Αποστόλους. Τι σημαίνουν? Ότι οι Απόστολοι, ενώ ζούσαν μέσα στον κόσμο, ήσαν ξένοι προς Αυτόν. Λοιπόν, τι λέει το κομμάτι αυτό? Λέει κάτι απλό, αλλά τρομερό. Είναι τόσο απλό, αλλά τρομερό. Εγώ συγκλονίζομαι. Ξέρετε, να είμαστε μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο, εκατομμύρια κόσμο, ένας να ακουμπάει τον άλλον, να καλημερίζουμε στην οικογένεια, στους γειτόνους, στους συνανθρώπους μας, στις δουλειές μας, εδώ, εκεί, και να μην υπάρχει ανάπαυση της ψυχής και να φοβάσαι να του πεις τον πόνο σου, να του πεις αυτό που τέλος πάντων σε να με απασχολείς, το να με συνάνθρωπό σου. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, απλούστατα, δεν έχουν φως. Και αυτό το φως είναι ποιο? Ο Κύριος με τη χάρη του. Γιατί οι Απόστολοι κάνανε αυτό που λέει ο Κύριος. Ξαναπέστω για τους Αποστόλους.
Ότι οι Απόστολοι ενώ ζούσαν μέσα στον κόσμο ήσαν ξένοι προς τον κόσμο. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, οι Απόστολοι ζούσαν μέσα στον κόσμο και ήταν ξένοι προς τον κόσμο. Γιατί? Γιατί μέσα στον κόσμο ζούσανε και τα θελήματα του κόσμου δεν τα κάνανε. Την εργασία του κόσμου δεν τα κάνανε. Ο κόσμος αν τους επίεζε για πολλά πράγματα να κάνουν όπως μας πιέζουν εμάς, δεν τα κάνανε. Τι κάνανε? Τα επουράνια, δοξάζανε τον Κύριο. Και τι κάνανε οι 12 Απόστολοι? Φέρανε τη γη άνω κάτω. Και μέχρι σήμερα δοξάζουμε. Γιατί οι Απόστολοι είχανε τη μέρημνά τους, όχι της ανθρώπης, της επουρανής. Από πάνω παίρνανε δύναμη. Λοιπόν, άρα και βλέπουμε ότι και εμείς με το κείμενο του και του πατέρα που λέει εκεί, ότι πρέπει να έχουμε συνέστηση ότι αν δεν σηκώσουμε το κεφάλι, αν δεν παρακαλέσουμε να μας ενισχύσει ο Κύριος μέσα στον κόσμο, ό,τι να με εντρίβες κάνουμε, ό,τι συνεργασία κάνουμε από τον κόσμο, που ο κόσμος δεν έχει να προσφέρει στον άνθρωπο τίποτα. Γιατί λέει ο Κύριος σε κάποιο άλλο σημείο, θα σείτε εγώ νενήθηκα τον κόσμο, που ο κόσμος κινείται εκ του πονηρού. Αυτή την άνοδο, τον πονηρό τον πήρε πάνω. Γιατί, πώς τον πήρε πάνω? Τον πήρε πάνω από τον κάθε άνθρωπο που έχει συνέστηση. Δηλαδή, κάθε Κυριακή πρέπει να πηγαίνουμε αδέρφια στην Εκκλησία. Η Εκκλησία μας έχει μία δύναμη τέτοια που θα πω κάτι προσωπικό δικό μου. Φεύγοντας την Κυριακή το πρωί για να πάω στην Εκκλησία, έχω πάνω μου πολλά βάρη. Βάρη, μέρημνες, στεναχώριες, πώς θα γίνει τώρα, πώς θα γίνει τ' άλλο, και τοποθετούμε και λέω, μα πώς θα γίνει, Μιχάλη, αδύνατο. Μπαίνω στην Εκκλησία μέσα, ξεγνιέμαι με τα επουράνια, που είμαι και στο αναλόγιο πάνω, και όταν παίρνω τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο, αντί του δώρου, παίρνω το αντίδωρο και βγαίνω έξω, η ευλογία, η χάρις μέσα, η συμπροσευχή των πιστών και η χάρις του Κυρίου που να με ήρθε, όταν βγαίνω, πρόβλημα δεν υπάρχει. Πρόβλημα δεν υπάρχει. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο άνθρωπος ψάχνει και λέει, να πάω να ξεσκάσω, να μου φύγει αυτό. Πού να σου φύγει, άνθρωπε μου? Στο ένα μέτρο ελλάδικο εκεί, που πάνε εκεί, δηλαδή που μου θυμίζουν πράγματα τρελά. Να πεις, κύριε Μιχάλη, δεν τα κάνεις εσύ αυτά? Όχι, εγώ τα κάνω. Και όλοι τα κάναμε. Συνέστηση να με, δεν είναι αν τα κάναμε, είναι τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Διότι και το παιδάκι αυτό πολλές φορές μπορεί να κάνει ζημιά, να κάνει αυτό και να στενοχωρεί τη μάνα. Αύριο όμως η μάνα που θα το έχει διδάξει, μη παιδί με εδώ, μη εκεί, πρέπει το παιδί να έχει μάθει σωστά, να μην στεναχωρεί τη μάνα. Εμείς πόσο στεναχωρούμε τον πατέρα και πόσο ωφέλεια έχουμε στην ψυχή μας από όλα αυτά? Αυτό ας το καταλάβει ο καθένας μόνος του. Να με συγχωρείτε για την δύο δόλια. Ότι κάποια γυναίκα είχε ένα σπυρί αγιάτρευτο. Εδώ σήκαμε ποτέ. Ένα σπυρί, μάλιστα. Σπυρί. Και τη είπε να πάει στο Λογίνο, στον Άγιο Λογίνο, να μου ραφτεί. Αυτός θεραπεύει τα σπυριά. Και έκανε από όσο γυναίκα και πήγε στο μοναστήρι. Πηγαίνοντας, βλέπει κάποιον γέρο να μαζεύει ξύλα στο δρόμο. Το ρωτάει, πού είναι το μοναστήρι του Αγίου Λογίνου? Τι τον θέλει στο Λογίνο? Τι τον θέλει? Μα αυτό και αυτό έχω ένα σπίτι και υποφέρω και το κοπάει στους γιατρούς. Αντί να καλυτερεύσω χειροτερά εγώ. Να μην πας για αυτό. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Να μην πας για αυτό. Για έλα να σε δω λίγα. Το σηκώνει το κουστάκι της, το είδε,
το σταυρό είναι. Φύγε, πήγαινε και τη σου. Μην πα στο δοκίμα. Ήταν ο ίδιο ο δοκίμα. Μάλιστα. Ταπείνωση. Ταπείνωση. Μάλιστα. Ναι. Δεν είπε εγώ. Το μοναστήρι του πού είναι. Τον Κοντίνο. Ναι. Ού, είναι αρχαίο του, δεν είναι τότε. Είναι αρχαίο, δεν είναι. Άλλος τότε, άλλος, ο Άγιος Μπουργίος. Ναι, είναι ο εκατόντερχος, δεν είναι ο Άγιος Μπουργίος. Τον Κοντίνο. Είναι κι άλλοι παιδί. Ήταν ασκητής, όπως ο Άγιος Αντώνιος. Ναι, ναι. Και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους. Συγγνώμη. Παππού, είναι... πέρασε η Ναμόρα. Συνέχεια έχεις ακόμα. Μα τι, σου δώσα με τον λόγο. Γιατί μου παίρνεις τον λόγο. Σε παρακαλώ, παππού. Να με σε αγαπώ στο όδρα, αλλά... Ναι, εντάξει, ναι. Νόμιζα ότι τελείωσε γι' αυτό. Καλά. Με συγχωρείς. Εντάξει. Και αυτός έδωκε τους μεν Αποστόλους, τους δε προφήτας, τους δε Ευαγγελιστά, τους δε ποιμένα και διδασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων εις έργο διακονία, εις οικοδομή του σώματος του Χριστού. Βλέπουμε ότι ο Κύριος έδωκε, λέει, τη χάρη του εις τους Ευαγγελιστάς, στους προφήτας, στους διδασκάλους, για να κάνουν τι, να φτιάξουν αγίους. Άγιοι γίνεστε. Βλέπουμε ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι άλλοι και είναι ευαγγελιστές, είναι ποιμένες του ποιμή. Ποιμένες του ποιμή. Για να φτιάξουν αγίους. Ποιους αγίους? Εμάς, τους ανθρώπους όλους. Για να δούμε τι λέει ο πατέρας, 307. Μεσμελία. Ναι, τελεία, τελεία, ναι. Μεγάλη είναι η αγάπη σου, Κύριε. Από αγάπη για μας έγινες άνθρωπος και πέθανες πάνω στο σταυρό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος είναι, λέει, μεγάλη η αγάπη για μας και πέθανε πάνω στο σταυρό. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα έργο. Πεθαίνουμε για το παιδί, η μάνα μπορεί να πεθάνει. Για το παιδί της η μάνα μπορεί να πεθάνει, για το παιδί της. Για τα ξένα τα παιδιά όχι. Λοιπόν, εδώ θα δούμε ότι ο Κύριος όλα τα παιδιά του κόσμου που είναι πλάσματά του ήρθε για να πεθάνει, να σταυρωθεί, για να μας χαριτώσει και να μας δώσει, πιο κάτω τι λέει. Ατενίζω το τίμιο ξύλο και θαυμάζω πάνω σε αυτό την αγάπη σου προς εμένα και τον κόσμο, γιατί ο σταυρός είναι η τρανή απόδειξη του πόσο μας αγάπησες. Μίζωνα ταύτης αγάπη που δεις έχει ή να τείς στην ψυχή αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο Κύριος, όπως λέει ο πατέρας, σταυρώθηκε από υπερβολική αγάπη για το πλάσμα του και αν και εμείς, λέει, δεν έχουμε τη συνέστηση, αυτή την αγάπη που την ελέμε πολλές φορές, την μεταχειριζόμαστε στα χείλη πολλές φορές, αγάπη, αγάπη, βγαίνει παντού, στην τηλεόραση, όπου και να ακούσετε αγάπη. Και λέει ο Κύριος εδώ, αν αυτή την αγάπη δεν τη δώσεις για τον συνάνθρωπό σου, να σταυρωθείς για τον συνάνθρωπό σου, αγάπη ουκ έχεις. Αλλά εδώ θα πιαστούμε ένοχοι όλοι. Και πρέπει να πιαστούμε ένοχοι όλοι. Να ταπεινωθούμε. Θέλουμε να κάνουμε έργο. Οπουδήποτε, σε όλους τους χώρους. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα φούσκωμα γαλοπούλας. Φουσκώνει ο άνθρωπος, εγώ, τάδε, εγώ ο ένας, εγώ ο άλλος. Ο Κύριος τον εαυτό του δεν τον ήρθε ποτέ, εγώ και εγώ. Έκανε έργο, ταπεινώθηκε μέχρι τη Σταυρού και δεν σήκωσε ποτέ τα μάτια του και να θίξει και να βρει ένοχο. Ένοχος ήτανε αυτός. Γιατί κατέβηκε για τις αμαρτίες του κόσμου για να σωθεί ο άνθρωπος στο πλάσμα του. Εμείς βλέποντας γύρω μας το τι ακριβώς συμβαίνει, πάσχουμε, παθαίνουμε για να σωθεί το πλάσμα του Κυρίου ο συνάνθρωπός μας. Αυτή την αγάπη που τη λέει ο Κύριος μίζων, αν δεν έχουμε, λέει, αγάπη προς τον άνθρωπό μας, δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή σημαίνει ότι